Τώρα θα πάμε στο μικρό Παρίσι της Ιτίας και συγκεκριμένα στη Λάστρο. Σωστά. Είναι ένα χωριό το οποίο ξεχωρίζει και είναι γνωστό βέβαια όχι μόνο στην Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα και για το υπεραιωνόβιο ελαιόδεντρο της ευτυχίας, χαρακτηρισμός της ευτυχίας. Υπάρχει μια τοπική παράδοση βέβαια για αυτό το δέντρο. Ναι, όπου τι λέει. Όπου λέει πως όποιος το αγγίξει θα είναι ευτυχισμένος. Οπότε όσο βρεθούμε στη Λάστρο και όσο δεν έχουμε βρεθεί να το επιδιώξουμε, αξίζει να το επισκεφθούμε και να το δούμε από κοντά αυτό το ελαιόδεντρο. Ο κύριος Σακαδάκης θα μας πει το μέγεθος της ευτυχίας σε αυτές τις περιπτώσεις, ο οποίος είναι Ταμείας Προοδευτικού Συλλόγου Λάστρου η Αναγέννηση. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα από το μινωικό χωριό τη Λάστρο. Σας χαιρετούμε και εσάς και τους τηλεθεατές σας. Και το μικρό Παρίσι της Σιτίας, πώς προέκυψε ο χαρακτηρισμός? Λάστρο Κάστρο είναι δεύτερο Παρίσι. Θα ήταν Παρίσι κάποτε. Λόγω των γραμμάτων έχουμε πολλούς ανθρώπους πανεπιστημιακούς και τα λοιπά. Έχει πολύ μορφωμένο κόσμο το χωριό μας. Ναι. Και ίσως από αυτό το λόγο βγήκε. Τι ξεχωριστό ναι, έχει, για βάλτε μας το κλίμα. Βέβαια, γιατί εμείς πραγματοποιούμε συνδέσεις με περιοχές ενδοχώρας. Θέλουμε να δίνουμε βήμα καθημερινά και ξεκινάμε και εκπομπές με ζωντανές συνδέσεις, με μικρά χωριά. Και αυτός είναι ο λόγος, να επικοινωνήσετε με τους κριτικούς. Τι ξεχωριστό έχει ο τόπος σας? Το χωριό, τι ξεχωριστό έχει? Η Λάστρος είναι ένα μικρό χωριό με μόνιμους κατοίκους γύρω στους 55. Αλλά οι Λαστριανοί αγαπούν τον τόπο τους, ανακαινίζουν τα σπίτια τους και κάθε Πάσχα και ειδικά το καλοκαίρι είμαστε πάνω από 300 με 350 άτομα. Ο σύλλογος του χωριού δραστηριοποιείται μέσω των μελών του. 250 μέλη αυτή τη στιγμή ενεργά σε ένα χωριό 60, όπως είπαμε, κατοίκων και προσπαθούμε να διαμορφώσουμε τα μονοπάτια που έχει, να τα φέρουμε ξανά στην επιφάνεια, σημεία ενδιαφέροντος όπως είναι το σκοτωμένο το μνήμα, ο μήλος του Παπά, οι δύο αρχαίες ελιές, η ιερή ελιά της Μαθαίνας, η ιερή ελιά της Ευτυχίας που πήρατε, το ηλιακό ρολόι, και να αναδείξουμε τον τόπο μας. Η Λάστρος είναι το πρώτο χωριό της επαρχίας Σιτίας. Είναι η πύλη εισόδου. Από εδώ θα πάρει ο επισκέπτης την πρώτη εντύπωση μπαίνοντας. Και βγαίνοντας βέβαια πάντα από το βόρειο δικό άξονα, τον περιβόητο ΒΟΑΚ μας. Κύριε Σακαδάκη, μας είπατε για το υπεραιωνόβιο ελαιόδεντρο της ευτυχίας και σύμφωνα με όσο διαβάσαμε, όποιος το ακουμπήσει είναι ευτυχισμένος. Ναι, έτσι λέει ο θρύλος. Αυτό είναι το ελαιόδεντρο της Μιχελομαρίας ή ευτυχίας. Τον δόρισε στο σύλλογο η οικογένεια Γεωργίου Μιχάλη και Ισμήνης Μιχελάκη και τους ευχαριστούμε γι' αυτό γιατί προσπαθούμε να διατηρήσουμε αυτά τα υπερονόβια δέντρα γιατί έχει και άλλα τέτοια υπερονόβια η περιοχή. Και έχουμε πει στους χωριανούς μας να τα διαθέσουν, να τα δωρήσουν στο Σύλλογο, να τα αξιοποιήσει όπως αξιοποιήσαμε και αυτά τα άλλα δύο δέντρα, για να μην καταλήξουν στα τζάκια και στις όμπες. Γιατί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έτσι γίνεται. Η ελιά της ευτυχίας, φωτογραφίες που σας έχω στείλει, δεν ξέρω αν τις προβάλλετε. Βέβαια, 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 κύριε Στέλιο. Το βλέπετε, είναι ένα ιδιόμορφο δέντρο, το ριζικό του σύστημα. Είναι της οικογένειας μαστοειδούς μουρατολιές που λέμε στην τοπιολαλιά μας. Έχει καρπό κανονικά, παράγει καρπό. Ναι, παράγει, ναι, παράγει καρπό. Και τα δύο, και η ιερή ελιά της Μαθαίνας που έχει τη σπηλαίωση και η ιδιομορφία της είναι πάνω σε βράχια. Ριζωμένο, δεν είναι σε έδαφος, δεν είναι σε χώμα, είναι σε βράχια επάνω. Και το δέντρο της ευτυχίας έχει αυτό το περίεργο κορμό. Υπολογίζεται πάνω από 2.000 χρόνια, ότι πρέπει να είναι, με μία διάμετρο 12 μέτρα, ύψος στα 25 μέτρα. Αυτά.
Δεν έχω να πω κάτι άλλο για τι το να πούμε. Αυτό. Είναι αυτοί οι τόποι. Είναι έχουν επισκεψιμότητα και τα δύο δέντρα αυτά από πολύ κόσμο. Είναι μια πολύ όμορφη διαδρομή από το σημείο που είμαι εγώ αυτή τη στιγμή στο σύλλογο μέχρι να φτάσετε εκεί, μια φυσιολατρική διαδρομή, όπως και πολλές άλλες διαδρομές τις οποίες έχουμε αναδείξει. Είναι ένας ευλογημένος τόπος, κύριε Σακαδάκη, και με την πρώτη ευκαιρία να τον επισκεφτούμε και να κάνουμε και ρεπορτάζ, η αλήθεια είναι από κοντά. Και το καλοκαίρι με σίγουρος ότι μαγνητίζει και τα βλέμματα εκεί η περιοχή. Στις 15 Αυγούστου κάνουμε το πανηγύρι μας. Να το λοιπόν, ευκαιρία. Το οποίο είναι και η μοναδική πηγή εσόδων για το Σύλλογο. Γιατί ο Σύλλογος με δικά του έξοδα προσπαθεί και με τον εθελοντισμό. Κύριε Σακαδάκη, καταφέρει ό,τι έχουμε καταφέρει. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο για τις πρωτοβουλίες σας. Με το καλό να τα πούμε και από κοντά. Όμορφο να αναδεικνύουμε και να συνδεόμαστε θέλετε με αυτούς τους ευλογημένους τόπους της Κρήτης και για συμβολικούς λόγους. Ακριβώς. Ξεκινάμε και την εκπομπή με αυτή τη σύνδεση. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά.